Η μπάλα φτάνει στον Δημόπουλο που βγάζει για τον Σπίτσα, επικίνδυνα Σπίτσα από τα αριστερά. Θα κάνει και τη σέντρα ο Μπόγκ, απομακρύνει ο Μιχαήλοφ. Η μπάλα θα φτάσει στον Δημόπουλο. Το σούτ από τον Σπίτσα, η μπάλα θα φύγει out. Ράμος. Με τον Χατζηράπτη περνάει ωραία και τον Κόλεφ ο Ράμος. Θα βγάλει την παλιά για τον Γεύτοβιτς. Το σούτ από τον Γιουκοσλάβο και ο Δάφος μπλοκάρει ωραία. Ελίσσεται πολύ ωραία ο Σπίτσα. Θα βγάλει την παλιά για τον Κόλεφ. Παίζεται, δείχνει επόπτης. Πλασάρει αυτός και έχουμε τελικά κόρνερ. Θεόφιλος Καρασαβίδης. Κάνει ωραία το άνοιγμα για τον Κάτσεμπαχ που μπαίνει επικίνδυνα. Θα κάνει και την παλιά για τον Γεύτοβιτς που δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα φύγει out. Χατζιαγγελής. Θα γίνει τελικά το λάθος. Η μπάλα φτάνει στο Σπίτσα, πλασάρει και έχουμε το 1-0 για τον Απόλλωνα. Η ωραία παλιά προς τον Σπίτσα που επωφελήθηκε από το λάθος των αμυντικών του Απόλλωνα και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το Αθηναϊκός Απόλλωνας 1-0 στο 32. Θεόφιλος Καρασαβίδης που αποφεύγει το Σπίτσα. Άρης Καρασαβίδης και πάλι Θεόφιλος με τον Δάφκο θα πλασάρει, η μπάλα θα φύγει out. Επειδή είδα τον Δάφκο να βγαίνει, θέλησα να την περάσω από πάνω. Και τελευταία στιγμή δεν μπόρεσα γιατί δεν μου έφυγε το σουτ και χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν πρέπει να σουτάρω. Περνάει ωραία, θα βγάλει για τον Κάτσεμπαχ, η παλιά από τον Κάτσεμπαχ, Άρης Καρασαβίδης και το 1-1. Η ωραία παλιά του Κάτσεμπαχ και ο Άρης Καρασαβίδης με έξυπνη κεφαλιά ισοφαρίζει στο 49. Μου ήρθε πολύ ωραία η σέντρα. Η μόνη σκέψη ήταν να κάνω την κεφαλιά. Τώρα ήταν και λάθος του τερματοφύλακα του Βίρονα και κατάφερα η μπάλα να μπει στα δίχτυα. Με τη φορά που είχα το πρώτο δοκάρι για να πάω στο δεύτερο πετάχτηκα. Δυστυχώς η κεφαλιά πήγε στην άλλη πλευρά, άπλωσε τα χέρια με την πιέση μου και κατέληξε στα δίχτυα. Δεν μπορούσα να αποκρούσω. Ήταν καθαρά θέμα τύχης δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Ήταν θέμα τύχης, γιατί φυσικά ο Κασαβίδης έπρεπε να χτυπήσει την κεφαλιά από την άδεια γωνία, όπως τα λέμε. Χτύπησε την μπάλα από την άλλη μεριά και κατέληξε στα δίχτυα. Χατζηράπτης που κάνει την παλιά για τον Σπίτσα, το λάθος από τον Ράμο, βγαίνει ο Μιχάηλοφ, κάνει την μπάλα. Ο Σπίτσα δεν μπορεί να την προωθήσει στα δίχτυα, έχει προηγηθεί φάουλ όμως που καταλογίζει ο κύριος Μαζαράκης. Γνωρίζετε ότι απαγορεύονται δηλώσεις, δεν έχουν δηλώσει τίποτα. 73ο λεπτό, φάουλ για τον Απόλλωνα, ο Μπατσινίλας θα κάνει το σουτ, την μπάλα...